ποτήρι της οργής ξεχύλισε για τους γιατρούς και εργαζόμενους του νοσοκομείου Χανίων. Στις απλήρωτες εφημερίες και στις δραματικές ελλείψεις προστίθενται οι καθημερινές φραστικές επιθέσεις και οι απειλές σε βάρος τους. Τα συσσωρευμένα προβλήματα τους οδήγησαν σήμερα σε διαμαρτυρία έξω από το ΤΕΠ. Να πετάνε πράγματα, να απειλούνε, είναι καθημερινό φαινόμενο. Και όχι μία φορά την ημέρα, είναι σε καθημερινή βάση και πολλές φορές. Καταλαβαίνουμε τον κόσμο που αγανακτεί, που δεν βρίσκει λύση στην πρωτοβάθμια ή κάπου αλλού και όλοι μαζεύονται και συσσωρεύονται στο νοσοκομείο, αλλά από την άλλη να καταλάβουν και εκείνοι ότι αυξάνεται καθημερινά η προσέλευση και καλούνται οι ίδιοι που είναι πετσοκομμένοι να βγάλουν όλη αυτή τη δουλειά. Το τελευταίο περιστατικό με συνοδό ασθενή που τελικά κατέληξε και ξέσπασε σε ειδικευμένο γιατρό του τμήματος επηγών των περιστατικών επαναφέρει στο προσκήνιο την πιεστική καθημερινότητα και τις αντίξωες συνθήκες κάτω από τις οποίες το πιο νευραλγικό τμήμα του νοσηλευτικού ιδρύματος δίνει μάχη για να ανταποκριθεί στην πληθώρα των συμβάντων. Θέλουμε να πούμε λοιπόν στους πολίτες μας, στους συμπολίτες μας, να σταματήσουν να τα βάζουν μαζί μας, ότι εμείς είμαστε εδώ για αυτούς, ότι εμείς δίνουμε την ψυχή μας, ότι είμαστε λιγοστοί σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου και ας τα βάλουν με αυτούς που πρέπει. Ας τα βάλουν με τους τοπικούς βουλευτές, με την κυβέρνηση, με όποιους αυτούς νομίζουν, αλλά όχι με εμάς. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσηλευτικού Ιδρύματος διαμηνύει ότι σε κάθε πιθανό νέο περιστατικό επίθεσης οποιασδήποτε μορφής με αποδέκτη νοσηλευτή, γιατρό ή άλλο προσωπικό του νοσοκομείου θα παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Είμαστε το μισό προσωπικό από αυτό που θα έπρεπε να είναι, καταλάβετε το. Σταματήστε να τα βάζετε με το προσωπικό και βάλτε τα με αυτούς που πρέπει. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα, μα σε κανένα, είτε αυτός είναι πολίτης, είτε αυτός είναι ασθενής, είτε όν οποιοδήποτε, να απειλήσει τον εργαζόμενο που δίνει την ψυχή του. Έχει γίνει καταγγελία στην αστυνομία, μήνυση και από εδώ και πέρα δεν θα μένει τίποτα στην τύχη του. Τόσο η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ του Νοσοκομείου Χανίων, όσο και ο Σύλλογος Εργαζομένων εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους και για την υποστελέχωση του ακτινοδιαγνωστικού τμήματος, στο οποίο η κατάσταση τον Αύγουστο προβλέπεται να είναι μη διαχειρίσιμη. Ότι αν κλείσει το ακτινολογικό για οποιοδήποτε λόγο, κλείνει το ακτινοδιαγνωστικό, ακτινολογικό, όλο αυτό που είναι πολλά τμήματα, κλείνουν τα πάντα στο νοσοκομείο. Κλείνουν τα επίγοντα, κλείνουν οι κλινικές, κλείνουν τα πάντα. Δεν μπορείς να διαχειριστείς ένα ασθενή. Υπάρχουν πολλά τμήματα. Λοιπόν, όλα αυτά τα τμήματα θα μειωθούν δραματικά κιόλας αυτοί οι άρρωστοι που εξυπηρετούνται σαν εξωτερικοί ασθενείς. Δεν γίνεται αλλιώς. Όπως τονίζουν συνδικαλιστές του κλάδου, σύντομα οι μόνιμοι γιατροί στο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα θα ανέρχονται σε μόλις 4 λόγω συνταξιοδοτήσεων και μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι αναγκασμένοι να καλύπτουν 60 με 62 εφημερίες. Ξέρετε τι θα πει το ακτινολογικό. Είναι η σύνδεση των επιγόντων, είναι η σύνδεση των κλινικών, είναι οι εξωτερικοί ασθενείς, είναι όλοι αυτοί που ψάχνουν μία άμεση διάγνωση για να μπουν χειρουργείο, για να διαγνωστούν από κακοήθεια, για οτιδήποτε. Επιπλέον, γιατροί και εργαζόμενοι κατήγγυλαν ότι οι τελευταίες μισθοδοσίες που καταβλήθηκαν για τον μήνα Μάιο δεν περιλάμβαναν υπερορίες. Κάθε φορά τα ίδια. Έχουν αυξηθεί οι δαπάνες. Έχουν αυξηθεί και το γνωρίζουν και δεν βάζουν τα χρήματα μέσα για το προσωπικό. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή να αφήνουν την υγεία να φεύγει και να παραδίδεται στους ιδιώτες. Το σύνολο του προσωπικού του νοσηλευτικού ιδρύματος προειδοποιεί με δυναμικές κινητοποιήσεις αν μέχρι την Παρασκευή δεν καταβληθούν τα δεδουλευμένα τους.